Οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ καλούν το λαό της πόλης να επιδράσει απέναντι στο ενδεχόμενο που αφορά την καρκινογόνα σκάψη απορριμμάτων RDF. Να μην ανεχτεί κανένας λαϊκός άνθρωπος να μετατραπεί η γειτονιά του, η περιοχή που ζει και αναπνέει, σε ένα επικίνδυνο θάλαμο αερίων. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και τώρα, το ΚΚΕ στέκεται απέναντι στην κάψη των απορριμμάτων χωρίς να θέτει κριτήρια. Στέκεται απέναντι στην οικονομία που οι μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες σπέρνουν τον καρκίνο από τις καμιλιάδες τους με σκοπό να βγαθήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους και να ανταγωνιστούν η μία με την άλλη με καλύτερους όρους. Βρίσκεται απέναντι στην οικονομία που βασίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος και αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως κόστος, τον εργάτη ως φθηνό αναλώσιμο, το περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας επενδύσεων. Το ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της κάψης των απορριμμάτων, το ζουν στο πετσί τους ήδη οι ευρωπαϊκοί λαοί. Παράδειγμα που επιβεβαιώνει τις δυσάρεστες συνέπειες της κάψης βρίσκεται και στην χώρα μας και δεν είναι άλλο από την καρκινογόνα κάψη, η οποία πραγματοποιείται από την ΑΓΕΠ στο Βόλο, για την οποία υπάρχει σχεδιασμός να καίγονται τόσο συγκεντρωμένα εναλλακτικά κάψιμα όσα καίγονται στο 1 έκτο όλης της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση και τις μελέτες επιστημονικών φορέων, η κάψη RDF-SRF που χρησιμοποιείται ως φθηνό κάψιμο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ενώσεων όπως διοξίνες και φουράνια. Η μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου σε διοξίνες προκαλεί καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και πολλές ακόμα διαταραχές. Ήδη πολλές από τις πιθανές διαταραχές έχουν εμφανιστεί με μεγάλη συχνότητα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Οι εξελίξεις αυτές θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Η υλοποίησή τους έρχεται στο έδαφος που έστρωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα οι πολιτικές αποφάσεις των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων, οι οποίες ενσωμάτωσαν και εφάρμοσαν μέχρι τελευταία λέξη τις ευρωνοσιακές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική πολιτική. Η κάψη των σκουπιδιών είναι κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων με την έβρεση νέων πεδίων κερδοφορίας. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λεγόμενη κυκλική οικονομία, οι κατευθύνσεις της για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όχι μόνο δεν απαγορεύουν τη μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος από τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά κινούνται στη λογική αν ερυπαίνεις πλήρωνε. Δηλαδή απλά βάζουν στην ανθρώπινη ζωή και υγεία κάποιου αθήτου. Με την τελευταία εθελοντική συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει την σκητάλη της αντιλαϊκής διαχείρισης του τομέα των απορριμμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑ, προωθώντας τις μορφές SDIP, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δηλαδή, και δορίζοντας δεκάδες προνόμια σε μεγάλους ομίλους για να κάνουν business πάνω στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με κόστος την καταστροφή του περιβάλλοντος, την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού και των παιδιών. Απόδειξη αποτελεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της κρηματοδότησης κατευθύνεται στις πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, τις περιβόητες ΜΕΑ, καθώς το κύριο προϊόν της επεξεργασίας τους, το RDF, κατευθύνεται και καίγεται ως τζάμπα καύσιμο από τις τσιμεντοβιομηχανίες. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες αυτές μονάδες επεξεργασίας γίνονται όχημα για ιδιωτικοποίησης μέσω SDIP και παίρνουν αυξήσεις στα δημοτικά θέλη όπως έχει αποδειχθεί. Σε κοινή γραμμή βρίσκεται και η τοπική διοίκηση με δήμους και περιφέρειες να συντάσσονται και να κρύβονται πίσω από διάφορα παιχνίδια ευθυνών και εν τέλει να συνηγορούν στο έγκλημα. Άλλωστε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάνου Μελά, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην λαϊκής εισπύρωσης προσδιορίζαν το ζήτημα της κάψης ως πιθανό, αν αυτό όμως προσδιοριστεί με χωροταξικά, όπως εντός εκτός αστικού ιστού και δίδων περιβαλλοντικά άλλα κριτήρια ελέγχου.
όλες οι παραπάνω πολιτικές κατευθύνσεις είναι αυτές οι οποίες υπογραμμίζουν το σημερινό βάρβαρο δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος δεν διστάζει να θυσιάσει το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των λίγων. Είναι ο ίδιος δρόμος ανάπτυξης που σήμερα γεννά τα τσέρνομπιλ του καπιταλισμού, ξεριζώνει τους πνεύμονες της γης με οικολογικές καταστροφές όπως αυτή του Αμαζονίου και σπέρνει τον καρκίνο στους λαούς για να μπορούν οι τσιμεντοβιομηχανίες ανά τον κόσμο να βγαθίζουν τα κέρδη τους ακόμα περισσότερο. Είναι ο καπιταλισμός, ο οποίος τσακίζει την υγεία των εργατών που εργάζονται στα εργοστάσια και στις μονάδες καύσης, για τους οποίους τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας πάνε περίπατο και με τα εργατικά ατυχήματα να γίνονται μια καθημερινή ρουτίνα. Γίνεται λοιπόν ακόμα πιο φανερό ότι όσο το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα θα είναι δομημένο με επίκεντρο τη διατήρηση και παραπέρα ενίσχυση των κερδών των λίγων, τόσο αφενός θα υπάρχει το δικαίωμα στους μεγάλους ομίλους να μολύνουν με τους ρήπους τους και αφετέρου διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. Άλλωστε και ο ίδιος όμιλος Τιτάν σε σχετικές εκθέσεις του αναφέρει ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας μπορεί εν μέρει να περιοριστεί χάρη στις επενδύσεις για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και ότι η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, όπως είναι δηλαδή και το RDF, αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης έναντι του αυξημένου ανταγωνισμού από παραγόγους τσιμέντου που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας δεν πρέπει να πέφτουν επίσης την παγίδα των ιδεολογημάτων που λανσάνονται από κυβέρνηση, αστικά κόμματα και άλλους φορείς, ότι μπορεί κάτω από προϋποθέσεις, δείτε καλύτερους ελέγχους και άλλα τέτοια μυθοφανή επιχειρήματα να υπάρξει κάποιο είδους προστασία. Αυτά τα ιδεολογήματα αξιοποιούνται για να νομιμοποιηθεί η καρκινογόνα κάψη, να εφησυχάσουν οι εργαζόμενοι, να ανακαιτήσουν πιθανές αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Όπως επίσης παγίδα είναι η αποκοπή της εξέλιξης της τεχνολογίας και της εφαρμογής της από το ποιος τελικά έχει την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ποιος ελέγχει σήμερα την οικονομία και ποιο είναι το κίνητρο της παραγωγής, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το καπιταλιστικό κέρδος το οποίο προτάσσονται όλα. Μέσα σε αυτή την οικονομία, όπου την κυριαρχία την έχουν τα μονοπόλια, δεν μπορούμε να βλέπουμε ουδέτερα και αταξικά το κράτος και τις υπηρεσίες του, που λειτουργούν ακριβώς με την ομοιμότητα που έχει χτιστεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Όσο καλοπροαίρετοι και αν οι υπάλληλοι που τις τελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες, όσο διάθεση και αν έχουν, δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τους βάζει αυτός ο συγκεκριμένος ταξικός χαρακτήρας των θεσμών, όπως το αστικό κράτος, που πρωταρχικό στόχο έχουν την εξασφάλιση της κερδοπορίας των μεγάλων ομίλων. Καλούμε λοιπόν τον λαό να υιοθετήσει το σύνθημα ούτε αποτέλεσμα σκουπιδιών σε εργοστάσια κάψης ούτε στις τσιμεντοβιομηχανίες και τα δύο βλάπτουν σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον για τα κέρδη των λίγων. Να βάλει φρένο με την ταξική του ενότητα και την οργάνωση του αγώνα απέναντι στους πιθανούς αυτούς σχεδιασμούς. Το χθεσινό μεγάλο και μαχητικό συλλαλητήριο για τη ρήπανση και τη δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ δείχνει τον αγωνιστικό δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Δίνουμε ραντεβού στην εκδήλωση που διοργανώνει η Τομεϊκή Οργάνωση Βιομηχανίας και η Τομεϊκή Οργάνωση Δυτικής Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος με θέμα οι επιπτώσεις από την κάψη των απορριμμάτων στην υγεία του λαού και το περιβάλλον και οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων την Τετάρτη στις 23 του Οκτώβρη, 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Σακύρης. Ευχαριστώ πολύ.